σα συντάξει του φοιτητή περιοδικού του Μάρξ. Πώς θέλησε στα λιάρνα τις πολιτικές εκδόσεις και είναι συγγραφέας της τριλογίας «Το Βασίλειο της Αράχνης» που επιτευχθεί από τις εκδόσεις της Ιωδηλάνης. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Σύγχρονη λογοτεχνική πραγματικότητα σε σχέση με το φανταστικό». Καλησπέρα. Θέλω προφανώς στην αρχή να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές του συνεδρίου που μου έκαναν την πρόσκληση, είναι πάρα πολύ τιμή και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Book Crossing μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα, αν και είμαι ανεργό μέλος του φόρου. Είναι κάτι που με συναρπάζει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι φανατικός οπαδός της πρακτικής, όπως και οποιοδήποτε άλλης πρακτικής έχει σχέση έχει να κάνει με μοίρασμα ιδεών και στο να κυκλοφορήσουν ιδέες. Αυτό είναι κάτι. Είμαι εγώ στο να κυκλοφορήσω το ιδεών με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα δεν θα σας κουράσω, θα είμαι σύντομος γιατί το δικό μου θέμα είναι μια προέκταση ουσιαστικά σε όσα είπε, σε όσα ανέφερε τώρα ο Κωνσταντίνος. Γιατί είναι και εξορισμού μικρό το θέμα, η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το φανταστικό. Στην Ελλάδα το φανταστικό αντιμετωπίζεται λίγο σαν παρίας. Θεωρείται ακόμα παραλογοτεχνία σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τις πρακτικές των εκδοτικών οίκων σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα έργα ή τέλος πάντων δεν υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλη έκταση. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι αν υπήρξαν έργα ήταν σποραδικά. Ξεκινώντας από τον τρόμο, ο τρόμος ευνοείται αρκετά από το διήγημα. Περισσότεροι Έλληνες που γράφουν τρόμο γράφουν διηγήματα. Οι εκδοτικοί οίκοι, ειδικά οι μεγάλοι, έχουν αλλεργία στα διηγήματα, αλλά δεν έχει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποιο συγγραφέα τρόμου αποκλείεται να καταφέρει να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Η επιστημονική φαντασία είναι πολύ επηρεασμένη από την πολιτική στην Ελλάδα. Βέβαια, ούτως ή άλλως και στη μεγάλη έκρηξη, στη μεγάλη άνθηση που γνώρισε η επιστημονική φαντασία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στην Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν αποτέλεσμα τη λογοκρισία που υπήρξε στι δύο χώρε για διαφορετικού λόγου. Έχει επηρεαστεί αρκετά αυτό, οι σύγχρονοι Έλληνε τη επιστημονική φαντασία γράφουν πολιτικοποιημένη επιστημονική φαντασία. Το κοινό είναι πολύ μικρό, δεν υπάρχει εκεί κάποιο πρόσωπο έδαφο να αναπτυχθεί ένα ρεύμα. Μετά, προχωρώντα στο φάνταζι, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πιέζουν. Το πρώτο είναι το αγγλοσαξονικό στοιχείο, μετά και το άρθρο των δαχτυλιδιών. Μετά το Harry Potter έχουν έρθει στη συμμετοχή μα στα βιβλία που υπήρχαν πάρα πολύ. Ο άρθρο των δαχτυλιδιών που υπήρχε εδώ και δεκαετίες, αλλά με την ταινία είναι πολύ γνωστό. Και αναγκαστικά οι συγγραφείς επηρεάζονται πάρα πολύ. Επηρεάστηκαν πάρα πολύ από αυτή τη. Από το αγγλοσαξονικό στοιχείο, οι πότες, το βορρά, οι μυθολογίες, όλες αυτές. Τώρα και πρόσφατα με τον Game of Thrones του Μάρτιν πάλι θα δεχτεί νέα ποιήση στο ελληνικό φανταστικό. Οπότε αναγκαστικά όποιος γράφει χρειάζεται πάρα πολύ από αυτό που συμμαθεί να προσαρμόσει τις ιστορίες του σε τέτοια πρότυπα, σε μεσαιωνικά, σε αυτά τα οποία εμείς δεν έχουμε ως λαός τόσο μεγάλη επαφή αυτές οι εποχές. Εμείς ήμασταν επί τρομοκρατίας, οθωμανική κατοχή, δεν είχαμε τόσο επαφή με τη Δύση. Είναι λίγο άγνωστα, λέξεις δεν υπάρχουν για να το περιγράψουμε. Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε ένα μεγάλο κοινό, μια μεγάλη σειρά ξένων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν δικά τους, έχουν δικές τους εμπειρίες από τη δικιά τους κουλτούρα. Είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό. Οπότε ούτε αυτό γίνεται και εκτός από αυτή την πίεση από το γλωσσοξενικό στοιχείο υπάρχει και η πίεση της εμπορικότητας, υπάρχει όλο αυτό, κάποιες μόδες με τους ναΐτες, οι οποίοι μπαίνουν κάπως όλοι μπαίνουν στα χωράφια του φανταστικού. Δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξει κάποιος ένα ρεύμα. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, δεν υπάρχει ρεύμα. Υπάρχει όμως μια προοπτική, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει αναπτυχθεί πολύ. Έχουμε μυθολογία, όλα αυτά τα παραμύθια που αναφέρθηκαν οι εποχές του Βυζαντίου
και παλαιότερα, στην ελληνική περίοδο ή και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν εποχές, περίοδοι, υπάρχουν πράγματα όπως η μαγεία, υπήρχαν, όπως η άνασταση των νεκρών, διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί κάτι σε ένα ρεύμα το οποίο θα έχει στηριχθεί σε παραμύθια της Ελλάδος, σε παραδόσεις και θα μπορούσε να φτιάξει κάτι το ελληνικό φανταστικό, το οποίο θα μπορέσει να εξάγει κάποτε προϊόντα, τα οποία θα τα δουλεύουν κάποιο ενδιαφέρον ξένοι, αλλά κυρίως θα προσεγγίσει το ελληνικό κοινό, το οποίο από τη στιγμή που έχει ένα βιβλίο από κάποιον ξένο πολύ γνωστό συγγραφέα που έχει και έχει και το αντίστοιχο γραμμένο με τους ίδιους όρους ενός Έλληνα, θα προτιμήσει το ξένο, να το εμπιστευτεί περισσότερο. Είναι ο κανόνας αυτός. Οπότε ίσως αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τους μύθους, τα παραμύθια, ίσως υπάρξει κάτι, γίνει κάτι. Είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει ο Κωνσταντίνος πολύ πετυχημένο στο βιβλίο του. Συνήθως λυθεί στο παρόν μας. Μεταλλεύτηκε παραδόσεις από πάνω από την Ήπειρο λαϊκά παραμύθια και αυτά. Από αυτό το βιβλίο γνώρισε τον Κωνσταντίνο, δεν τον ήξερα από πριν. Δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου, είναι μετά το βιβλίο φίλος μου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει στηριχθεί στην ελληνική παράδοση και έφτιαξε ένα δικό του κόσμο, κάτι στο οποίο έχει κάτι το ξεχωριστό, το οποίο μπορεί να ταξιδέψει τον αναγνώστη, αλλά με γνωρίσματα τα οποία ήδη τα έχει ακούσει, γιατί έχει ακούσει τα παραμύθια από τη γιαγιά, που είναι πράγματα τα οποία τα ξέρει. Στο ίδιο μοτίβο είναι, ας πούμε, και ένα βιβλίο που βγήκε πριν από λίγους μήνες, του Ελευθέρου Κυραμίδα, το «Ποράκι σαν υποφότο», της Εκδόσης Πατάκη, το οποίο είναι πάλι ένα βιβλίο το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στην εποχή του Βυζαντίου, σε διάφορες περιόδους, και είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που λείπει, ο συνθετικός κρύπος, το να ενώσει το παραμύθι με το σύγχρονο φάνταζι, με το σύγχρονο ελληνικό φάνταζι. Με τους άλλους, περισσότεροι οποίοι γράφουν και διαβάζουν είναι μικρής ηλικίας. Οπότε είναι αυτή η γενιά η οποία τώρα μέσω ταινιών, μέσω βιβλίων, μέσω σειρών, όπως και ο Θεός που ξαναείπα, βλέπει, έχει μια επαφή με το φανταστικό, θέλει να γράψει κάτι πάνω στο φανταστικό. Πρέπει να ξεφύγει λίγο να μην αντιγράφει τόσο πολύ. Είναι κάτι το οποίο έκανα και εγώ επανειλημμένος. Πρέπει να ξεφύγουμε δηλαδή, να δούμε, να φανταστούμε λίγο τις ελληνικές παραδόσεις, τα παραμύθια και να γράψουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που διατίθεται πλέον, γιατί αλλάζει η αγορά του βιβλίου σιγά-σιγά, αργότερα, με αργότερους ρυθμούς στη χώρα μας, αλλά πλέον υπάρχουν ακόμα και δυνατότητες ηλεκτρονικής αυτοέκδοσης, οι οποίες δίνουν ακόμα και σε κάποιον πιτσιρικά, ο οποίος είναι 15-16 χρονών, μπορεί να γράψει κάτι το οποίο θα το διαβάσουν πολύ. Έχει πλέον το κανάλι αυτό που δεν υπήρχε παλιότερα, έχει το κανάλι της διανομής μέσω του Ιντερνετ, έχει μεταφερθεί αυτό και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θέλω να κλείσω να είναι λίγο άσχετο, πώς να συμφωνήσω με όσα είπε ο κ. Ευγενικός πάνω στην τεχνολογία. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Η τεχνολογία δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί, η γλώσσα θα εξελιχθεί, δεν γίνεται. Το ίδιο το παραμύθι θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα υπάρχει μέσω e-books, θα υπάρχει μέσω του Ιντερνετ, θα υπάρχει μέσω blogs. Συνεχίζουν να γράφονται και σήμερα παραμύθια, λαϊκά, παραδοσιακά. Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαβάζει, να γράφει όσα πιστεύει ότι έχουν κάποια αξία να διαδοθούν. Θα επικρατήσουν, θα συνεχίσουν. Υπάρχουν και σε 100 χρόνια. Δεν θα αποχωρήσουν τελείως από την ελληνική λογοτεχνία ή τέλος πάντων από όσο διαβάζει ο κόσμος και είναι μικρές ή μεγάλες ηλικίες. Και είναι μια καλή ευκαιρία αυτό μέσω, να γίνει και μέσω της τεχνολογίας. Και δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί τώρα που είμαστε σε συνέδριο κόσμο, αν βέβαια δεν θα γίνουν ποτέ όλα τα δουλειά ψηφιακά, αλλά ποια θα ήταν σε 20 χρόνια σε 30 μπορεί και το ηλεκτρονικό βιβλίο να μοιραστεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα αφήσει κάπου ένα φλασάκι, θα δίνει ηλεκτρονικό αναγνώστη. Θα είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά θα μπορούσε να δίνει συσκευές ανάγνωση σε δύο βιβλία στο μέλλον. Ή όπως είχε κάνει, στην Νέα Υόρκη, είχε κάνει ένα καλλιτέχνη, είχε πάει σε έναν τοίχο, είχε καρφώσει και τυχήσει μια μνήμη με φλάσ. Ένα φρασάκι μπορούσε να βάλει τον υπολογιστή του στον τοίχο, να αφήσει κάποια βιβλία, να πάρει κάποια βιβλία, να βάλει τον υπολογιστή να πάει επόμενο μετά. Ήταν βέβαια περισσότερο καλλιτεχνική κίνηση, δεν ήταν δύσκολο πρακτικά να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά είχε ενδιαφέρον και το που πρόσεχε. Μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονική μορφή τώρα. Το να στέλνει απλώ αρχεία μέσω mail βιβλία που έχει διαβάσει είναι
ίσως κάτι διαφορετικό, αλλά απλώς το θέτω ως κάποια συζήτηση στο αργότερα, δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί. Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ πέρα και πολύ χαρούμενος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, πέρα από το να σας ευχαριστήσω.